Γεωγραφία 5ης Δημοτικού 35ο μάθημα Πρώτη ερώτηση Πόσους νομούς έχει η Ελλάδα? Η Ελλάδα έχει 51 νομούς. Δεύτερη ερώτηση Πώς είναι οργανωμένη η νομή? Η διοίκηση, δηλαδή ο μαθημα πρωτη ερωτηση ποσους νομους εχει η ελλαδα η ελλαδα εχει 51 νομους δευτερη ερωτηση πως ειναι οργανωμενοι η νομη η διοικηση δηλαδη ο νομαρχης το νομαρχιακό συμβούλιο και το νομαρχιακό ταμείο, εδρεύει στην πρωτεύουσα του νομού, όπου βρίσκονται και οι νομαρχιακές υπηρεσίες. Σκοπό τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση είναι να συντηρεί και να εκτελεί δημόσια και κοινοφελή έργα, καθώ επίση να συντηρεί και να διαχειρίζεται κρατικά κτίρια, μηχανήματα και αυτοκίνητα. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο σχεδιάζει τα προγράμματα για τα δημόσια έργα. Η πρωτεύουσα είναι συνήθω η μεγαλύτερη πόλη και σε αυτήν βρίσκονται το νοσοκομείο, η αστυνομία, οι πυροσβεστικοί και οι δικαστικέ αρχέ. Στην πρωτεύουσα παρατηρείται η μεγαλύτερη εμπορική κίνηση του νομού. Τρίτη ερώτηση. Εκτό από την πρωτεύουσα σε κάθε νομό ξεχωρίζουν και άλλε πόλει. Μπορείτε να αναφέρετε κάποια παραδείγματα. Σε κάθε νομό, εκτό από την πρωτεύουσα, υπάρχουν και άλλε μεγάλες πόλει, οι οποίε παρουσιάζουν τουριστικό και εμπορικό ενδιαφέρον. Μερικέ από αυτέ είναι το Γήθιο, το Αγρίνιο, το Άργο, η Θήβα και άλλα. Μικρότερε αλλά με μεγάλη σπουδαιότητα είναι η Ορεστιάδα, η Σαμοθράκη, η Πτολεμαίδα, η Καλαμπάκα, η Δελφή, η Ολυμπία, η Επίδαυρος και άλλε. Σε ευχαριστούμε που και σήμερα διάβασε μαζί μα. Θα σε περιμένουμε στην επόμενη ενότητα. Έω τότε να θυμάσαι. Μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντας.